Καταρχήν να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ΑΕΚ για την δίκαιη νίκη τους. Στο μεγαλύτερο διάστημα του παιχνιδιού έπαιξαν καλύτερα από εμάς και θεωρώ ότι κέρδισαν το παιχνίδι δίκαια. Όσον αφορά τη δική μου ομάδα, κάναμε μια κάτω του μετρίου εμφάνιση, θα χαρακτηρίζα στα όρια της κακής εμφάνισης. Και πνευματικά και σωματικά δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα έπρεπε να παρουσιαστούμε μέσα στο γήπεδο, όπως αρμόζει σε μια πρεμιέρα και απέναντι σε μια ομάδα την ΑΕΚ που είναι σίγουρα άμεσος ανταγωνιστής μας για το πρωτάθλημα. Σίγουρα μας προβληματίζει η εμφάνιση, οι απουσίες που είχαμε, πραγματικά δεν θέλω να σταθώ καθόλου γιατί θεωρώ ότι η ομάδα είναι χτισμένη με τέτοιον τρόπο ώστε να μπορεί να ξεπερνά και τις απουσίες και να παίζει κάθε παιχνίδι για την νίκη. Τώρα όσον αφορά τη συνέχεια, εντάξει, φέτος παίζουμε σε διπλό ταμπλό, είναι και η Ευρώπη. Την Τρίτη έχουμε έναν εκτός έδρας παιχνίδι στις Βρυξέλλες, μια πολύ καλή ομάδα και αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε αυτόν τον θεσμό που είναι και αυτός ένα στόχος μας, πρέπει να παρουσιάσουμε πραγματικά ένα εντελώς διαφορετικό πρόσωπο από αυτό που δείξαμε σήμερα. Θέλω να ευχηθώ και στην ΑΕΚ και στον προπονητή της καλή αρχή, να έχουμε όλη υγεία, είναι το ξεκίνημα του πρωταθλήματος και εύχομαι στη συνέχεια να γίνονται ακόμα καλύτερα παιχνίδια. Λοιπόν, καλησπέρα. Καταρχήν, πριν ξεκινήσουμε το παιχνίδι, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στον κόσμο, στους παίκτες του Κεραυνό την Τρίτη, προσωπούν την Κύπρο στην Ευρώπη. Για το παιχνίδι, θα συμφωνήσω, ήμασταν καλύτεροι καθ' όλη τη διάρκεια. Κερδίσαμε 3 δεκάλεπτα. Πρέπει να δούμε βέβαια το τρίτο δεκάλεπτο που ο Κεραυνός αντέδρασε, ξέραμε ότι θα αντιδράσει. Πρέπει να δούμε κάποια λάθη που κάναμε εκεί. Νομίζω κρίθηκε και στις βολές, αντίστοιχα στατιστικά και στα λάθη που εκμεταλλευτήκαμε αρκετά και σκοράμε πολλούς πόντους. Αρχή του προαθλήματος. Δεν είναι έτοιμοι σίγουρα και οι δύο ομάδες ακόμα, έχουμε ακόμα πολλά και οι δύο, αλλά δεν πάμε να είναι μια καλή νίκη ενάντια σε έναν από τους βασικούς διεκδικητές του παραθλήματος και ένα πολύ πολύ μικρό προβάσμα για τη συνέχεια. Πρέπει να συνεχίσουμε, είχα πει και την πρώτη εβδομάδα μετά το παιχνίδι με την Εβέης, ότι πρέπει να κρατήσουμε πολλά θετικά στοιχεία που κάναμε σχεδόν το μάτς και σήμερα το είδαμε αυτό, αν εξαιρέσει την απόδοση του τρίτου δεκαλέπτου. Και πάλι καλή επιτυχία και καλή συνέχεια στο Κεραυνό στην Ευρώπη. Και εγώ από τη μεριά μου θέλω να δώσω τα συγχαρητήριά μου στην ομάδα της ΑΕΚ. Εμείς, όπως είπε και ο coach μας, δεν παρουσιαστήκαμε όπως θα έπρεπε. Νομίζω ότι το μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης το έχουμε εμείς οι καθοσφαιριστές για το λόγο ότι σε πολλές στιγμές του παιχνιδιού δεν ήμασταν συγκεντρωμένοι και δεν κάναμε αυτά τα πράγματα που έπρεπε να κάνουμε για να διεκδικήσουμε μία νίκη μέσα στο κήτιο. Είναι η αρχή, αλλά νομίζω ότι πρέπει να προσέξουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουμε κάνει λάθη για να μπορέσουμε να γίνουμε και καλύτεροι και να μπορέσουμε να αντεπεξέλθουμε στο δύσκολο πρόγραμμα που έχουμε στη συνέχεια. Από τη μεριά μου θέλω να ευχηθώ και εγώ καλή συνέχεια σε όλους, προπονητές, παίκτες, να έχουμε όλη υγεία και πάνω απ' όλα αθλητοπρέπεια. Ευχαριστώ πολύ. Tonight was a good game. They're a tough team. I respect them. I feel like we'll see them again later on in the year in the postseason, and it'll be fun to play because both teams are really looking to go fast break. There was a lot of possessions tonight. Both teams play hard. It's just a game that I enjoyed playing, and I look forward to playing them again.